Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για να δούμε τα νέα της ημέρας από το δίκτυο τηλεόραση. Πονοκέφαλος ξανά για τους οδηγούς, οι τιμές των καυσίμων που έχουν πάρει την ανηφόρα για μια ακόμη φορά, με την τιμή της βενζίνης σε ορισμένες περιοχές να ξεπερνά ακόμη και τα 2 ευρώ. Σήμερα στο νομό Σερών η μέση τιμή της βενζίνης είναι 1 ευρώ και 87 λεπτά το λίτρο, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα περάσει το 1 ευρώ και 95 λεπτά με προοπτική ανόδου. Νέα αύξηση στην τιμή της βενζίνης έρχεται το τριήμερο της 25ης Μαρτίου, ενώ σύμφωνα με τον Πρατηριούχο Υγρών Καυσίμων Κώστα Μανάφη, τους τελευταίους 2 μήνες έχει αυξηθεί κατά 10% και η τιμή του πετρελαίου Brent. Η μέση τιμή της βενζίνης σήμερα είναι περίπου στο 1,93 σε όλη την χώρα, ενώ λίγο πιο κάτω βρίσκεται στο νομό Σερών. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται η τιμή της βενζίνης να ξεπεράσει το 1 ευρώ και 95 λεπτά με προοπτική ανόδου, δηλαδή μετά το τριήμερο της 25ης Μαρτίου, προφανώς και θα δούμε τιμές οι οποίες θα είναι κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο. Δυστυχώς τελευταία εβδομάδα είχαμε μια σημαντική αύξηση τιμών γύρω στα 4 με 5 λεπτά το λίτρο στις βενζίνες και λίγο λιγότερο στο πετρέλαιο κίνησης. Νομίζω ότι υπάρχουν διάφορα γεγονότα τώρα που επηρεάζουν πάλι τις τιμές των καυσίμων. Κάθε φορά θα έχουμε κάτι, μια αφορμή η οποία θα επηρεάζει τα καύσιμα, γιατί είπαμε είναι ένα προϊόν το οποίο απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, είναι χρηματιστηριακό. Είχαμε την επίθεση των Ουκρανών στα δηληστήρια της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να βγουν γύρω στο 7 με 8% της παραγωγής εκτός λειτουργίας των δηληστηρίων στη Ρωσία, με αποτέλεσμα οι διεθνείς τιμές να πάρουν την αύξηση αυτή που βλέπουμε και θα δούμε σιγά σιγά και στα πρατήρια καυσίμων. Βέβαια αυτή τη στιγμή δεν έχει περάσει όλη η αύξηση. Τις επόμενες μέρες δυστυχώς το τριήμερο της 25 Μαρτίου η έξοδος θα είναι λίγο πιο πολύ δαπανηρή για τους καταναλωτές. Ας ελπίσουμε ότι θα ομολοποιηθεί τις επόμενες μέρες έτσι ώστε να μην δούμε τόσες μεγάλες αυξήσεις αντλίες. Δηλαδή τώρα σε τι τιμή είμαστε και πού αναμένεται να φτάσουμε στη μέση τιμή της έργης. Κοιτάξτε, η τιμή θα περάσει το 1,90 το λίτρο, θα φτάσουμε 1,92-1,93 στην αμόλυβδη και γύρω στο 1,70 στο πετρέλαιο κίνησης. Οι τιμές τώρα είναι γύρω στο 1,87-1,88 λεπτά. Τις επόμενες μέρες θα δούμε αυτές τις αυξήσεις. Είδηστε βέβαια κάθε χρόνο στην περίοδο του Πάσχα η τιμή της βενζίνης να αυξάνεται, κάτι που φαίνεται πως θα γίνει και φέτος. Τώρα, εάν αυτό θα είναι ανασταλτικός παράγοντας για τους εκδρομείς, αυτό είναι κάτι το οποίο θα φανεί. Κοιτάξτε, εμείς δεν βάζουμε κανένα φρένο. Μακάρι ο κόσμος να βγει έξω, ευνοούμενος βέβαια και από τις καιρικές συνθήκες. Νομίζω ότι ο κόσμος πάλι δεν θα επηρεαστεί και θα καταφέρει να κάνει και αυτό το τριήμερο να βγει εκτός πόλεως. Αυτό το τριήμερο που μας πέρασε της καθαράς Δευτέρας κινήθηκε, η αγορά κινήθηκε ο κόσμος. Κοιτάξτε, είχε μια αυξημένη κίνηση θα έλεγα, ήρθε και αρκετός κόσμος από τις υπόλοιπες περιοχές. Κατόρθωσε η πόλη μας φέτος να κεντρήσει το ενδιαφέρον, νομίζω από τις ελάχιστες χρονιές που έγινε αυτό, με αποτέλεσμα να έρθει περισσότερος κόσμος και να μείνει στην πόλη των Σερών. Άρα είχατε κίνηση, είδατε δηλαδή πινακίδες εκτός Σερών. Είδαμε πινακίδες εκτός Σερών που είχαμε να δούμε καιρό και κρεμαστάρια μέσα στα αυτοκίνητα. Λόγω των καταλήψεων στα ελληνικά πανεπιστήμια που είχε ως αποτέλεσμα το μειωμένο ενδιαφέρον των φοιτητών και φοιτητριών για το θέατρο, φέτος η Διεθνής Πανεπιστημιάδα Θεάτρου ακυρώνεται στις Σέρες. Φέτος τιμόμενη χώρα θα ήταν η Ισπανία. Η πρόεδρος του ΔΥΠΕΘΕ Βασιλική Πανταζή δήλωσε πως το 2025 η Πανεπιστημιάδα θα γίνει κανονικά, ενώ ανέφερε πως σε λίγες ημέρες θα γίνουν επίσημες ανακοινώσεις και για το καλοκαίρι της Κωμωδίας αλλά και για την θεατρική παράσταση που ανεβαίνει με τίτλο «Η Αντιγόνη». Ακυρώνεται φέτος για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Πανεπιστημιάδα Θεάτρου. Ένας θεσμός ορόσημο για το Δήμο Σερών φέτος δεν θα πραγματοποιηθεί, με την πρόεδρο Βασιλική Πανταζή να δηλώνει πως αυτό γίνεται καθώς λόγω των πολλών καταλήψεων στα ελληνικά πανεπιστήμια οι φοιτητές δεν μπορούσαν να κάνουν τις πρόβες τους, με αποτέλεσμα να μην έχουν έτοιμα τα θεατρικά τους έργα. Δυστυχώς, λόγω, όπως όλοι ξέρουμε, των καταλήψεων σε πολλά πανεπιστήμια της χώρας, δυστυχώς δεν είχαμε συμμετοχές. Και επειδή θέλουμε η Πανεπιστημιάδα να έχει την έγκλη, τη φόρα και τις συμμετοχές που τις αξίζουν, δυστυχώς για αυτούς τους λόγους προβήκαμε στην αναβολή της για το 2025. Δηλαδή τα πανεπιστήμια δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Τα πανεπιστήμια δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να
συμμετέχει κάποιο πανεπιστήμιο οφείλει να μας στείλει ένα βιντεάκι με το υλικό που έχει ετοιμάσει, με το έργο που θα παίξει σκηνοθετικά και όλα τα σχετικά. Οπότε απαιτείται και μια πολύ σημαντική προεργασία από τα πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Κύπρου, γιατί έχουμε συμμετοχές και από εκεί, από πίσω. Οπότε λόγω αυτών των προβλημάτων ήταν αρκετά δύσκολη η συμμετοχή των πανεπιστημίων, γιατί είχαν να ασχοληθούν με όλα τα υπόλοιπα που τους απασχολούσαν. Γεννώνται κάποια ερωτήματα τώρα, ότι καταρχάς δεν υπήρχαν καταλήψεις σε όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Ναι, δεν υπήρχαν καταλήψεις σε όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Ναι, απλώς επειδή είναι οι συμμετοχές συνήθως των πανεπιστημίων είναι από συγκεκριμένα πανεπιστήμια. Δηλαδή τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια που συνεχώς συμμετέχουν σε εμάς δεν εκδήλωσαν ούτε αυτά κάποιο ενδιαφέρον. Εμείς ανοίξαμε την πρόσκληση, εμείς παίρναμε τηλέφωνα, αλλά ακόμα και στα πανεπιστήμια τα άμεσα συνεργαζόμενα με εμάς που πάντα συμμετέχουν στην πανεπιστημιάδα δεν μπορούσαν να μας απαντήσουν. Δεν μας απαντούσαν, δηλαδή ήταν πανεπιστήμια τα οποία δεν σήκωναν καν τα τηλέφωνα. Προϋπόθεση της πανεπιστημιάδας είναι η συμμετοχή φοιτητικών θειάσων από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Και επειδή φέτος τιμόμενη χώρα θα ήταν η Ισπανία, δεν μπορούσε το ΔΥΠΕΘΕ να μεταφέρει αργότερα την διοργάνωση λόγω του Καθολικού Πάσχα. Το ΔΥΠΕΘΕ Σερών ανανεώνει για το 2025 την πρόσκληση προς τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ως προς την διοργάνωση αυτού του εξαιρετικού θεσμού. Δυστυχώς, ο προγραμματισμός είναι ήδη, ήταν ήδη φτιαγμένος. Εμείς καλέσαμε την Ισπανία, γι' αυτό και η πανεπιστημιάδα φέτος θα γινόταν Απρίλη, λόγω του Πάσχα που έχουν οι Καθολικοί τώρα τέλη Μαρτίου. Μετά έχουμε τη δική μας παραγωγή που είναι η Αντιγόνη, η οποία αφορά όλα τα σχολεία και μας έχουν κλείσει τα σχολεία ήδη. Έχει 1-1,5 μήνα που το τρέχουμε, μας έχουν κλείσει ήδη ημερομηνίες να δουν την παράσταση και για το κοινό. Δηλαδή ο προγραμματισμός ήταν αρκετά σφιχτός. Η Αντιγόνη θα ξεκινήσει τώρα τέλη Μαρτίου. 30 Μαρτίου είναι για το κοινό η Άρα θα ήταν μέσα στην Πανεπιστημιάδα. Δεν θα ήταν μέσα στην Πανεπιστημιάδα. Η Πανεπιστημιάδα θα γινόταν Απρίλιο. Εμείς πήγαμε... Μάιο γιατί δεν έγινε. Γιατί Μάιο δεν βόλευε τους Ισπανούς. Γι' αυτό έγινε η Πανεπιστημιάδα το Μάιο. Τώρα προγραμματίστηκε να γίνει τον Απρίλιο. Γιατί πάντα έχουμε μια τιμόμενη χώρα και αυτή τη φορά επιλέξαμε να είναι τιμόμενη χώρα η Ισπανία και το εφηβικό μας τμήμα και η πειραματική είχε φτιάξει ήδη έργα τα οποία τα δουλεύει και θα παρουσιαστούν εννοείται για να δούμε και τη δουλειά των εφήβων και των τμήματων που έχουν κάνει όντως δουλειά αυτόν τον χρόνο. Οπότε και εμείς μεταθέσαμε την Αντιγόνη, ανοίξαμε κάποιες παραπάνω ημερομηνίες για να καλυφθούν και τα σχολεία αλλά και το κοινό. Τα οικονομικά τα είχατε προϋπολογίσει. Τα οικονομικά ήταν προϋπολογισμένα, ναι. Και θα πάνε για την επόμενη πανεπιστημιάδα ή θα τα διαθέσετε κάπου αλλού. Θα προσπαθήσουμε, θα πάνε σίγουρα για την επόμενη πανεπιστημιάδα, αλλά θα προσπαθήσουμε αν μπορούμε να βολέψουμε με κάποια άλλη παραγωγή ή με κάποιο άλλο ίσως εργαστήρι, θα το δούμε, θα διατεθούν εκεί. Σε λίγες ημέρες, σύμφωνα με την Πρόεδρο, θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά το καλοκαίρι της Κωμωδίας, ενώ στο τέλος Μαρτίου θα παρουσιαστεί η παράσταση Αντιγόνη του Σοφοκλή. Για το καλοκαίρι της Κωμωδίας θα έχουμε ανακοίνωση λίγο αργότερα. Τώρα θα σας ανακοινώσουμε για την Αντιγόνη, θα σας την παρουσιάσουμε. Είναι σχεδόν έτοιμη, τα παιδιά κάνουν εκπληκτικές πρόβες. Είναι μια παράσταση που έχει και το αρχαίο κείμενο, που έχει χωρικό μέρος. Οπότε αναμένουμε τώρα, δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη βάση και πολύ μεγάλη αισιοδοξία και ένταση στην Αντιγόνη μας. Του χρόνου θα αναβαθμιστεί η Πανεπιστημιάδα μετά από αυτή την πάυση αναβολή. Ναι, θα προσπαθήσουμε να αναβαθμιστεί και δική μας θέληση είναι να αναβαθμιστεί η Πανεπιστημιάδα, να υπάρχει μεγαλύτερη εξωστρέφεια και στους καλεσμένους μας που έρχονται, γιατί έχουμε αρκετές συμμετοχές, γι' αυτό και μπήκαν μέσα και οι τιμόμενες χώρες. Ένας τέτοιος θεσμός μία χρονιά αν δεν γίνει. Ναι, λίγο. Αυτό ακριβώς. Δημιουργήθηκε δηλαδή μεγάλος δώρος από πέσει στα social media. Το ξέρω. Δυστυχώς, πιστέψτε με, είναι μια απόφαση που την πήραμε με πολύ βαριά καρδιά, γιατί ούτε εμένα μου είναι εύκολο στη φάση που είμαστε. Καταλαβαίνουμε παρόλα αυτά τις τωρινές συνθήκες και τα γεγονότα που υπάρχουν και ετοιμαζόμαστε πολύ πιο έντονα και δυναμικά για του χρόνου. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Δήμαρχο Ηράκλειας, τον κύριο Κλάνθη Κοτσακιαχίδη που είναι μαζί μας. Δήμαρχε, καλησπέρα σας, καλή Σαρακοστή. Καλησπέρα, καλή Σαρακοστή, καλησπέρα και στους τηλεθέατες. Λοιπόν, είστε απόψε το βράδυ μαζί μας, γιατί πληροφορηθήκαμε ότι ξεκίνησε η διαδικασία δημιουργίας σύστασης φιλαρμονικής στο Δήμο της Ηράκλειας, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι. Μια φιλαρμονική που την αφήσαμε πριν από 4,5-5 χρόνια. Την είχαμε οργανώσει πολύ καλά. Και ξεκινάμε από εκείνη την περίοδο, από πριν 5 χρόνια. Οργανώνουμε μια πολύ καλή φιλαρμονική. Ήδη έχουμε προχωρήσει σε όλες τις διαδικασίες. Δηλαδή, έχουμε κάνει όλους αυτούς τους κωδικούς, έχουμε γράψει τον προϋπολογισμό δηλαδή, για τους δασκάλους φιλαρμονικής, για τον ηματισμό, για τις επισκευές των οργάνων και για καινούργια όργανα. Mm-hmm. Παιδιά έχουν, μετά από ανακοινώσεις που γίνανε από τους υπευθύνους, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και την Αντιδήμαρχο, την Ατάστα τη Καλκίδου, πάρα πολλά και ξεκινάμε σε πολύ λίγες μέρες τα μαθήματα. Δημάρχε, για την παρέλαση της 25 Μαρτίου θα είναι έτοιμη η φιλαρμονική στο Δήμο? Όχι, δεν μπορεί να είμαστε έτοιμοι. Mm-hmm. Τώρα ξεκινάμε, αλλά για την 28 Οκτωβρίου θα είναι πανέτοιμη. Και νωρίτερα βέβαια για τις περιφορές στις εκκλησίες των χωριών, ενδεχομένως για τη Μεγάλη Παρασκευή να έχουμε μια σχετική ετοιμότητα. Μάλιστα. Ενδεχομένως. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει πριν από 4 χρόνια. Υπήρχε αυτό δηλαδή όταν ήσασταν στην προηγούμενη θητεία? Πριν 4-5 χρόνια, το 2019 δηλαδή, είχαμε μια πολύ ωραία φιλαρμονική με παιδιά του γυμνασίου, του λυκείου και του δημοτικού κάποια, και ήταν πολύ καλά οργανωμένη. Mm-hmm. Συνέχεια καταργήθηκε από την προηγούμενη δημοτική αρχή, δεν συνέχισε να λειτουργεί και τώρα ερχόμαστε πάλι από το μηδέν να οργανώσουμε μια φιλαρμονική επιπέδου, θα το έλεγα. Μάλιστα. Πληροφορηθήκαμε τις προηγούμενες ώρες, σήμερα συγκεκριμένα, ότι υπήρχε περίπτωση φέτος να υπάρξει στην παρέλαση φιλαρμονική, ίσως με τη φιλαρμονική διδό της Κεδής του Δήμου Σερών, με όργανα τα οποία θα υπήρχαν. Ισχύει κάτι τέτοιο, Δήμαρχε, ή όχι? Όχι, όχι. Τελικά δεν θα γίνει, δεν θα έρθει αυτή η φιλαρμονική που λέτε. Υπάρχουν κάποια θεματάκια, κάποια, αν θέλετε, τεχνικά ζητήματα, δεν μπορεί να γίνει αυτή τη φορά. Mm-hmm. Οπότε θα πάμε κι εμείς έτσι όπως ήταν και τα προηγούμενα 4-5 χρόνια. Δεν θα υπάρχει όμως άλλη ημέρα τέτοια εθνική επέτειος που δεν θα υπάρχει φιλαρμονική. Μάλιστα. Όργανα μέχρι έχετε και κάποια θα επισκευαστούνε? Ναι? Έχουμε όργανα, στείλαμε για επισκευή όλα τα όργανα που υπήρχαν, που είχαν μείνει εν πάση περιπτώσει. Προβήκαμε και πήραμε και προσφορές για νέα όργανα και επίσης και για τον ηματισμό, για τις στολές δηλαδή. Mm-hmm. Μάλιστα. Όλα είναι έτοιμα. Και οι μαθητές είναι έτοιμοι, οι χώροι που θα υποδεχόμαστε τα παιδιά της φιλαρμονικής είναι έτοιμοι, τα πάντα είναι έτοιμα, οπότε ξεκινάμε άμεσα τώρα, δηλαδή σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, τα μαθήματα. Δήμαρχε, γιατί καταργήθηκε από την προηγούμενη δημοτική αρχή η φιλαρμονική? Αυτό δεν θα το ρωτήσετε σε μένα, κύριε. Επειδή ήσασταν. Ναι, θα ρωτηθεί και η πρώην δημοτική αρχή, αλλά επειδή ήσασταν και στο Δημοτικό Συμβούλιο, φαντάζομαι και θέλω να πιστεύω ότι το θέμα το θέτατε στις συνεδριάσεις, έτσι δεν είναι? Όχι μόνο μία φορά. Και τι απαντήσεις λαμβάνατε? Τώρα δεν έχει καμιά σημασία, τώρα μπαίνουμε σε αυτή τη λογική, κύριε Νότα. Το θέμα είναι ότι ξεκινάει μια πολύ καλή φιλαρμονική στο Δήμο Ηράκλειας. Να κοιτάξουμε την ουσία. Να κοιτάξουμε, εμείς αυτό βλέπουμε, τι μπορούμε να κάνουμε αυτή την περίοδο, από εδώ και πέρα, και ό,τι έγινε, έγινε. Μάλιστα. Ωραία. Το ενθαρρυντικό είναι ότι υπάρχει συμμετοχή από τα παιδιά της περιοχής σας, πολύ έτσι. Πολύ μεγάλη συμμετοχή. Πολύ μεγάλη συμμετοχή. Και είναι πολύ πιθανό να έχουμε και παραρτήματα, με την έννοια ότι να γίνονται μαθήματα και στην ενότητα στιμονικού και πολύ πιθανό και στη Σκοτώσα. Θα το δούμε αυτό. Εντάξει, είναι και οι μετακινήσεις των παιδιών. Ακριβώς αυτό. Τεχνικά δηλαδή πώς μπορούμε να το λειτουργήσουμε αυτό. Για να μην ταλαιπωρούνται τα παιδιά. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ και καλή Σαρακοστή. Καλό σας βράδυ. Η αντίστροφη μέτρηση για την ανάρτηση των εκαθαριστικών του ΕΜΦΙΑ αλλά και του ανοίγματος της πλατφόρμας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έχει ήδη ξεκινήσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανάρτηση των εκαθαριστικών του ΕΜΦΙΑ θα γίνει αρχές Απριλίου, ενώ την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις. Σχετικά με την έναρξη της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η πλατφόρμα θα ανοίξει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, αφού πέρσι είχε συμβεί στις 31 του Μάρτη.
Τέλη Μαρτίου ή στις αρχές Απριλίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πύλη της ΑΔΕ για τις φορολογικές δηλώσεις του 24, με τους φορολογούμενους να ψάχνουν ήδη τις φοροελαφρύνσεις και τα ποσά που θα πληρώσουν στην εφορία. Ο Μάρτης, νομίζω είμαστε στα τέλη του Μαρτίου, από εβδομάδα έχουμε και την παρέλαση της εθνικής μας εορτής, οπότε ο Μάρτης τελειώνει. Άρα μάλλον θα ξεκινήσουν τέλη Μαρτίου. Αλλά μην ξεχνάμε ότι στους νόμους που βγάζει η ΑΔΕ και λέει θα βάλω 10 πρόστιμα σε όποιοι δεν έχουν συνδεθεί με το ΠΟΣ και έχουν απλογραφικά, 20.000 πρόστιμο σε αυτούς που έχουν διπλογραφικά γιατί δεν έχουν ΠΟΣ. Αν δεν τηρήσουν τις ημερομηνίες, η ημερομηνία που πρέπει να ανοίξουν οι δηλώσεις είναι 1 Φλεβάρι. Ήδη έπρεπε να ανοίξουν οι φορολογικές δηλώσεις και να κάνουμε κάποιες απλές δηλώσεις ή κάποιες επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη από ένα καινούριο καθαριστικό ή κάποιοι συμπολίτες μας που αλλάξανε κατοικίες, αλλάξανε σπίτια, έχουν καινούργια δεδομένα, να μπορέσουμε να τους εξυπηρετήσουμε τώρα που μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε κανένα ιδιαίτερο φόρτος από δηλωτικές εργασίες. Μέχρι στιγμής πάντως εγκύκλιος για την άνερξη υποβολής φορολογικών δηλώσεων δεν έχει βγει, ενώ ούτε και οι λογιστές έχουν ενημερωθεί για το ποιες και πόσες θα είναι οι αλλαγές. Ο προγραμματισμός είναι εφόσον θα βγουν οι δηλωτικές υποχρεώσεις και οι τυχόν αλλαγές, θα βγουν και οι εγκύκλοι. Από εκεί και πέρα οι λύσεις είναι να καθίσουμε να τις διαβάσουμε, που όλοι θα καθίσουμε να τις διαβάσουμε και σαφέστατα όπως κάθε φορά ό,τι αφορά το δικό μας, τη δική μας την περιφέρεια, θα κάνουμε και τα ανάλογα σεμινάρια έτσι ώστε για να είμαστε έτοιμοι να υποδειχθούμε τους πολίτες για να τους εξυπηρετήσουμε σε αυτή τη δηλωτική υποχρέωση. Δεν φαντάζομαι να έχετε παράπονο, πάντως κάθε χρόνο έχετε αλλαγές. Μας κρατάνε σε εγρήγορση, μας κρατάνε, οπότε στην προκειμένη περίπτωση δεν φοβόμαστε τίποτα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι φορολογικές δηλώσεις θα γίνουν. Αλλά μιλάμε ότι κάνουμε διπλό κόπο, διπλή εργασία, γιατί πλέον οι φορολογικές δηλώσεις και όλο το λογιστικό σύστημα που είχαμε μέχρι τώρα πρέπει να συμβαδίζει με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, δηλαδή με τα My Data. Με λίγα λόγια, καταστρατηγούμε κάποια δεδομένα της λογιστικής, που η λογιστική είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, μας κράτησε όρθιους για αιώνες. Στο βωμό του My Data. Μετά το τριήμερο της 25ης Μαρτίου θα δοθεί το σχέδιο της εγκυκλίου με τις προδιαγραφές που πρέπει να ακολουθήσουν σε ό,τι αφορά στην ψηφιακή διακίνηση αγαθών. Ο στόχος της ΑΔΕ είναι να διευκολύνει τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, αλλά να τους διευκολύνει αναφορικά και με τις αναβαθμισμένες τεχνολογικές δυνατότητες της πλατφόρμας My Data και τις νέες διαδικασίες. Μέσα στη βδομάδα που μας έρχεται μπαίνει και σε διαβούλευση το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής. Το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής θα είναι ένα πράγμα κάπως πολύπλοκο από ό,τι έχουμε ενημερωθεί. Θα υπάρχει μια διεθνής κωδικοποίηση των εμπορευμάτων που θα είναι κενή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα δούμε πώς θα μπει σε πράξη και πώς θα γίνει. Το ζητούμενο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι πάνε καλά οι επιχειρήσεις πληροφορικής, ότι όλοι οι συμπολίτες μας θα έχουν ανάγκη από μια τιμολογέρα για να εκδώσουν το τιμολόγιο ή το δελτίο αποστολής, και αυτό δεν γίνεται τζάβα, γίνεται με λεφτά. Κάποιες επιχειρήσεις, κάποιες εταιρείες πληροφορικής που περνούσαν πολύ δύσκολα, τώρα είναι σε άνθεση, αγοράζουν ακίνητα, μπαίνουν στο χρηματιστήριο. Σε λειτουργία τέθηκε και η νέα ψηφιακή εφαρμογή της ΑΔΕ, μέσω της οποίας ο κάθε φορολογούμενος θα μπορεί να έχει στο κινητό του τηλέφωνο σχεδόν όλες τις βασικές συναλλαγές του με την εφορία. Μέσω αυτού του application, από το κινητό του θα μπορεί πλέον να πληρώνει φόρους και τέλη με το σύστημα πληρωμών Iris ή με κάρτα, να ειδοποιείται με εξατομικευμένα μηνύματα για τις υποχρεώσεις του προς την εφορία και τις πληρωμές που λήγουν, να διαχειρίζεται αιτήματα και ραντεβού και να έχει άμεση πρόσβαση στον προσωπικό του λογαριασμό. Είναι εφαρμογές app που γίνονται στα Android, δεν ξέρω πώς γίνονται σε αυτούς που έχουν το iPhone, αν και εκεί ισχύει το app. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση με τους κωδικούς τάξης θα μπαίνουμε με το κινητό μας στην εφαρμογή της ΑΔΕ και θα βλέπουμε κατευθείαν τι χρωστάμε, κατευθείαν πότε λήγει μια δόση, γιατί όπου να είναι περιμένουμε τον επόμενο μήνα τον έμφυα, και θα μπορούμε ταυτόχρονα πατώντας πάνω στην ταυτότητα οφειλής και εφόσον συνδεθούμε με το πιστωτικό ίδρυμα, με την τράπεζα που συνεργασόμαστε, μπορούμε να κάνουμε αυτόματα την πληρωμή μέσα από το κινητό μας. Δηλαδή πλέον το κινητό δεν είναι κινητό, είναι αυτό που λέμε εδώ και πολλά χρόνια, είναι ένα smart, είναι ένας μικρός υπολογιστής και πρέπει να μάθουμε να το χειριζόμαστε. Και κάποιες ηλικίες που είναι πάνω από 50 και έχουν το κινητό μόνο για να μιλάνε ή για να μπαίνουν μέσα στα social,
καλά είναι σιγά σιγά, να μάθουν αυτές τις εφαρμογές για να κάνουν τη ζωή τους δύσκολη. Δηλαδή θα πηγαίνουν στην τράπεζα και δεν θα βρουν το φίλο τους στον τραπεζίτη που τους εξυπηρετούσε με ένα χαμόγελο γιατί ήταν γνωστό τους. Γιατί αυτός έχει βγει σε ηθελούσια ή σε σύνταξη. Οι τράπεζες προσπαθούν να μην έχουν προσωπικό, να έχουν μηχανήματα για να μεγιστοποιήσουν ακόμα περισσότερο τα κέρδη τους. Οι Έλληνες φορολογούμενοι καλό θα είναι να ενεργοποιήσουν σύντομα στις τραπεζικές τους συναλλαγές και το IRIS. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να ξέρουν οι πολίτες και όσοι επιτοπλίστων επιχειρηματίες, ότι μέχρι 36 πρέπει να κάνουν τη δήλωση του IRIS. Το έχουμε ξαναπεί. Ανάλογα με την τράπεζα που συνεργάζονται, πρέπει να ζητήσουν οδηγίες ή να βάλουν κάποιον από την οικογένεια που γνωρίζει υπολογιστή, γιατί δεν είναι μια δουλειά που μπορούμε να εμπιστευτούμε και δεν υπάρχει λόγος να εμπιστευτούμε τον τραπεζικό μας λογαριασμό και τους κωδικούς IBAN στο συνάδελφο λογιστή φοροτέχνη, να κάνουν τη σύνδεση με το IRIS. Είναι ένα πράγμα που είναι υποχρεωτικό και θα έχει και κάποιο πρόστιμο. Για τις ταμιακές μηχανές η τεχνική τα έχουν δει πάρα πολύ δύσκολα, δικαιολογημένα. Κάθε μέρα πάνε σε πολλά ανεπάλληλα ραντεβού. Οι ταμιακές μηχανές δεν συνδέονται εύκολα με ένα κουμπί, με το πάτημα ενός κουμπιού με το πώς. Υπάρχουν προβλήματα σε αυτό το γεγονός. Οπότε δεν ξέρω αν θα φτάσει η ημερομηνία της πρώτης κατηγορίας μέχρι 31 αυτού του μήνα Μαρτίου, ή όσοι δεν έχουν κάνει με την πλατφόρμα που άνοιξε στις 16, στις 15, στις 16 Μαρτίου, να κλείσουν ραντεβού για να τον ανοίξουν μέσα στον Απρίλιο. Άρχισαν κυρίες και κύριοι προετοιμασίες για την Serexpo 2024. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση με τους εκθέτες στο επιμελητηριακό Μέγαρο. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Σερών, ο κύριος Αθανάσιος Μαλιαράς, να μας πει περισσότερα και τι πρέπει να γνωρίζουν οι εκθέτες, αλλά και όχι μόνο οι επισκέπτες για την φετινή Serexpo. Ναι. Κύριε Μαλιαρά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Κώτα, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, σήμερα έγινε η πρώτη συνάντηση. Είχατε συναντηθεί 7 η ώρα το απόγευμα με τους εκθέτες. Υπήρχε συμμετοχή από τους ενδιαφερόμενους για την φετινή Serexpo. Έτσι ακριβώς. Σήμερα είναι η πρώτη συνάντηση. Είναι η καθιερωμένη συνάντηση που κάνουμε κάθε χρονιά, τέτοια εποχή, για να δώσουμε έτσι το εναρκτήριο λάκτισμα για την έκθεση. Ότι ξεκινάμε σήμερα, από σήμερα άνοιξε και η πλατφόρμα η οποία δέχεται τις αιτήσεις για τους εκθέτες. Είχαμε αρκετό κόσμο, πολύ κόσμο θα έλεγα, ήταν και οι φορείς που συμμετέχουν και ο συνδιοργανωτής, ο κύριος Σπυρόπουλος, Περιφερειακή Ενότητα Σερών, και οι Δήμοι οι οποίοι συμμετέχουν και πλήθος φυσικά εκθετών με τους οποίους συζητήσαμε, τους είπαμε τα καινούργια δεδομένα, κάποιες αλλαγές που θα γίνουν και στο πρόγραμμα και στη χωροθέτηση των εκθετηρίων για τις παράλληλες εκδηλώσεις. Αναλύσαμε λίγο και το ερωτηματολόγιο που είχαμε στείλει ήδη στους εκθέτες για κάποιες διορθώσεις, για κάποιες παρατηρήσεις για τη Serexpo του 2023 και είμαστε έτοιμοι πλέον για την προετοιμασία της φετινής έκθεσης. Πρόεδρε, άνοιξαν σήμερα οι αιτήσεις. Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για όσους θέλουν να συμμετέχουν? Δεν κλείνει η πλατφόρμα. Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο μέχρι τέλος Αυγούστου συμπληρώνεται το πλήθος των εκθετών. Και εάν τώρα και κάποιος τελευταία στιγμή αποφασίσει πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, δεν κλείνει η πλατφόρμα, δεν απαγορεύουμε σε κανέναν να έρθει. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως υπάρχει χώρος, είπαμε, υπάρχει υποδομή. Ο εκθεσιακός χώρος συστήνεται 3 μέρες πριν ξεκινήσει, οπότε μέχρι και τις 10 του μηνός, αν κάνει κάποιος αίτηση, θα βολευτεί. Η φετινή διοργάνωση πότε ξεκινά? Φέτος είμαστε 18 Σεπτεμβρίου με 22. Από τις 18 μέχρι τις 22, εκείνο το πεντήμερο, στο επιχειρηματικό κέντρο Serexpo Χρήστος Μέγκλας, στο γνωστό σημείο. Είπαμε ότι θα έχει κάποιες αλλαγές στη χωροθέτηση. Ναι. Η μεγάλη αλλαγή σε σχέση με πέρυσι είναι φέτος η συνεργασία που θα έχουμε με την ΔΕΣ Χελέξπο. Η Serexpo πλέον γίνεται υπό την αιγίδα της Χελέξπο. Είναι κάτι το οποίο το σκεφτόμασταν καιρό, θέλαμε έτσι έναν συνεργάτη δίπλα μας, ο οποίος θα μας βοηθήσει τόσο οργανωτικά όσο και στην όλη υποστήριξη της έκθεσης. Είναι φυσικά ένας φορέας τον οποίο τον γνωρίζουμε, έχει μεγάλη
εμπειρία και τεχνογνωσία πάνω στο στήσιμο των εκθέσεων, σίγουρα θα βοηθήσει και μάλιστα θα επισημοποιήσουμε και την συνεργασία μας με ένα μνημόνιο συνεργασίας που θα υπογράψουμε μέσα τον Απρίλιο, με όλους τους όρους και όλα τα όλες τις προοπτικές που θα έχουμε μαζί μας, που θα έχουμε μεταξύ μας. Θα υπάρξει και οικονομική βοήθεια από την Χελέξπο? Η οικονομική βοήθεια από την άποψη να δώσουν χρήματα, ναι, όχι, αλλά σίγουρα θα βοηθήσουν στην εξέβρεση και άλλων εκθετών, στην εξέβρεση χορηγών και γενικά στην, σε όλη την διαδικασία που χρειάζεται για να στηθεί η έκθεση. Mm-hmm. Και βοήθεια για τους εκθέτες με κάποιες επιμορφωτικές εκδηλώσεις, με κάποια σεμινάρια, με κάποιες επιμέρους παράλληλες εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν από την Χελέξπο και γενικά είναι το brand name που δίνει, το οποίο θα δώσει και ένα περισσότερο κύρος στην έκθεσή μας και σίγουρα θα έχει περισσότερη επισκεψιμότητα η δικιά μας έκθεση. Φέτος ο πύχης έχει ανέβει ακόμα πιο ψηλά και το ρωτώ αυτό, βέβαια ακόμα είναι νωρίς. Πέρσι πώς ήταν οι εκθέτες που συμμετείχαν, πρόεδρε, στην Σερέξπο? Κοιτάξτε, κάθε χρόνο βάζουμε τον πύχη ψηλότερα από την προηγούμενη χρονιά. Έτσι λοιπόν και φέτος έχουμε τοποθετήσει το πύχη ψηλά και, και στους εκθέτες που θα επισκεφτούν αλλά και στους επισκέπτες. Mm-hmm. Και στους εκθέτες που θα πάρουν μέρος αλλά και στους επισκέπτες. Πέρυσι είχαμε γύρω στους 120 εκθέτες και πιστεύουμε ότι φέτος θα τον ξεπεράσουμε. Θέλουμε φυσικά να δώσουμε λίγη παραπάνω έμφαση στο να προσκαλέσουμε κόσμο από γύρω περιοχές, από έξω από τις Σέρες, να έρθει ο κόσμος να δει τα σειραϊκά προϊόντα, να μάθει για τον τόπο μας. Και γενικά θέλουμε να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα σε σχέση με άλλες περιοχές. Έτσι έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό του πώς θα γίνει. Mm-hmm. Θα κάνουμε μια διαφημιστική καμπάνια λίγο καλύτερη φέτος σε σχέση με άλλες χρονιές. Είναι και η συνεργασία που σας είπα με την ΔΕΘ Χελέξπο, η οποία σίγουρα θα αυξήσει την επισκεψιμότητα και σίγουρα την αναγνωρισιμότητα της έκθεσής μας, οπότε πιστεύουμε ότι φέτος θα πάμε πολύ καλύτερα σε σχέση με τις άλλες χρονιές. Τα μηνύματα που λαμβάνετε από τους εμπόρους εκθέτες είναι ικανοποιητικά την επομένη της διοργάνωσης, δηλαδή πετυχαίνει τους στόχους η Σερέξπο, πρόεδρε? Η αλήθεια είναι ότι αμέσως μετά την έκθεση, σε έναν απολογισμό που είχε γίνει, τα σχόλια που ακούσαμε ήταν άκρως θετικά και ενθαρρυντικά για να συνεχίσουμε την προσπάθεια και να την πάμε ακόμα καλύτερα. Και έτσι και σήμερα, και μάλιστα πριν τη σημερινή την εκδήλωση, στείλαμε κάποιο ερωτηματολόγιο, ένα ερωτηματολόγιο σε όλους τους εκθέτες που συμμετείχαν πέρυσι. Mm-hmm. Οι απαντήσεις που λάβαμε ήταν ότι στις γενικές γραμμές ήταν πολύ καλή η διοργάνωση, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία μπορούμε να βάλουμε κάποιες πινελιές, να διορθωθούν. Σε αυτά θα επικεντρωθούμε πιο πολύ και πιστεύω ότι θα είμαστε 100% έτοιμοι και θα δώσουμε το 100% στους εκθέτες μας, σε αυτό που θέλει ο κόσμος δηλαδή. Μάλιστα. Ωραία, μέχρι τότε θα τα ξαναπούμε αρκετές φορές. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, πρόεδρε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση έτσι να μιλήσουμε και ευχαριστώ και πάλι που δίνετε έτσι βήμα για να αναδείξουμε την έκθεσή μας. Το χρέος μας κάνουμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Καλό. Το αρχηγείο, κυρίες και κύριοι, της ελληνικής αστυνομίας αποφάσισε να παρατείνει το ωράριο 81 γραφείων που εκδίδονται έγγραφα ταυτότητας, νέες ταυτότητες δηλαδή. Τα γραφεία βρίσκονται σε όλη την χώρα για την αποτελεσματικότερη και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών κατά την έκδοση του νέου τύπου ταυτοτήτων. Το νέο χρονοδιάγραμμα τέθηκε σε ισχύ από χθες. Τα γραφεία ταυτοποίησης σε συγκεκριμένες αστυνομικές υπηρεσίες θα λειτουργούν πλέον με διευρυμένο ωράριο κατά διάρκεια της εβδομάδας, εξαιρουμένων των Κυριακών αλλά και των επίσημων αργιών.
Ξεκίνησε η εφαρμογή επέκτασης του ωραρίου λειτουργίας σε 81 γραφεία ταυτοτήτων σε όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων και το Γραφείο Ταυτοτήτων της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας ΕΡΟΝ, με σκοπό την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας. Από εχθές 81 υπηρεσίες πλέον θα δουλεύουν έκδοση ταυτοτήτων. Θα δουλεύουν και πρωί και απόγευμα τις καθημερινές, και τα Σάββατα μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Αυτό αφορά και το Γραφείο Ταυτοτήτων που στεγάζεται στο ισόγειο της Αστυνομικής Διεύθυνσης ΕΡΟΝ, της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας ΕΡΟΝ. Πλέον έχει στελεχωθεί. Θα δουλεύουν οι συνάδελφοι κάθε μέρα, πρωί-απόγευμα και Σάββατο μέχρι το μεσημέρι στις 3.30 για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο που επιθυμεί να βγάλει νέες ταυτότητες. Απλά να επισημάνουμε ότι δεν αφορά τα τμήματα τα περιφερειακά. Αφορά αυτή η διεύρυνση του ωραρίου μόνο το Γραφείο Έκδοση Ταυτοτήτων της Ασφάλειας που βρίσκεται στο ισόγειο της Αστυνομικής Διεύθυνσης στις ΣΕΡΕΣ. Δηλαδή, που θα μπει να δει τώρα να κλείσει ραντεβού, θα δει ότι έχουν διευρυνθεί πάρα πολύ τα ραντεβού και οι ώρες για να κλείσει κάποιο ραντεβού. Και όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, εάν είναι μια μεγάλη ανάγκη και πρέπει κάποιος να βγάλει γιατί την έχει χάσει, τον έχουν κλέψει, για έναν λόγο πρέπει να ταξιδέψει, δεν έχει ταυτότητα με την οποία μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν και κάποιες ώρες οι οποίες μπορούν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες, προσερχόμενοι να κλείσουν ραντεβού για κάτι έκτακτο στην Αστυνομική Διεύθυνση ΕΡΟΝ ή τηλεφωνικά στο Γραφείο Έκδοσης Ταυτοτήτων. Ναι, ήταν πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος. Ο κόσμος περίμενε τρεις μήνες, προσπαθούσε να κλείσει ραντεβού, δεν έβρισκε ραντεβού. Τώρα γι' αυτό έγινε αυτή η διεύρυνση αυτής της υπηρεσίας, γιατί φανταστείτε ότι εδώ στη ΣΕΡΑ για την πόλη των ΣΕΡΟΝ είχαν φτάσει μέχρι και το Μάιο και ήταν όλα τα ραντεβού κλεισμένα. Γι' αυτό και έγινε αυτή η διεύρυνση του ωραρίου. Τις ημέρες που ήταν μόνο πρωί έγιναν πρώτο και απόγευμα, και την Τετάρτη που ήταν μόνο απόγευμα έγιναν και πρωινές ώρες, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί αυτός ο κόσμος, ο οποίος κάθε καλοκαίρι, να ξέρετε ότι άνοιξε καλοκαίρι, αυξάνεται, γιατί έχουμε και τους απόδημους οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό και έρχονται και θέλουν να βγάλουν και αυτοί να φωτιστούν με νέα ταυτότητα. Οπότε θα αυξηθεί ο όγκος της δουλειάς. Οπότε πρέπει να έχουμε διαθέσιμα ραντεβού και ώρες να εξυπηρετηθεί ο κόσμος όσο γίνεται γρηγορότερα και χωρίς να ταλαιπωρηθεί. Όσοι κάτοικοι εξωτερικού θέλουν να βγάλουν ταυτότητα, καλό είναι να κλείσουν από τώρα το ραντεβού τους μέσω gov, ενώ εάν κάποιοι δεν ξέρουν πότε θα έρθουν στην Ελλάδα, θα πρέπει να επισκεφθούν την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας ΕΡΟΝ, ώστε να βρεθεί ένα ραντεβού για να βγάλουν τη νέα τους ταυτότητα πριν φύγουν και πάλι για την χώρα στην οποία διαμένουν. Εάν ξέρουν τις ημερομηνίες που θα επισκεφθούν τη χώρα μας και θα έρθουν με άδεια, καλό είναι να κλείσουν μέσω gov το ραντεβού την ημέρα και την ώρα που επιθυμούν ήδη. Τώρα πάλι, αν δεν ξέρουν ακόμα πότε θα έρθουν και έρθουν, το μάθουν σε λίγες ημέρες. Πάντως, καλό είναι, ήδη αυτή διευκολύνει πάρα πολύ να ξέρει ο πολίτης να κλείσει μόνος του το ραντεβού και την ημερομηνία που του βολεύει, εάν γνωρίζει πότε θα έρθει. Τώρα, εάν το μάθει τελευταία στιγμή, εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να κάνουμε μια εξαίρεση και βοηθούμε τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό. Θα τους βοηθήσουμε να τους κλείσουμε ένα ραντεβού εμβόλυμα για να κάνουν δουλειά τους. Τα περιφερειακά αστυνομικά τμήματα πάντως δεν έχουν μεγάλο όγκο εργασίας, με αποτέλεσμα τα ραντεβού να κλείνονται πιο γρήγορα. Ναι, στα περιφερειακά τμήματα δεν έχουμε κανένα πολύ πρόβλημα, δεν υπήρχε ποτέ παράπονο. Δηλαδή, σε ένα οποιοδήποτε περιφερειακό τμήμα, στο Σιρόκα, στο Μάλλον Παπά, στην Αφή που λέγαμε κάποιο σήμερα για να κλείσει ραντεβού, θα βρει διαθέσιμο ίσως και σήμερα να βρει, αλλά όχι σήμερα, θα βρει τουλάχιστον το επόμενο διήμερο. Εκεί υπάρχει πιο μικρή προσέλευση του κόσμου. Εντάξει, είμαστε μεγάλη πόλη, η πόλη έχει μεγάλες ανάγκες, έχει πολλοί χιλιάδες κόσμος κατά εκεί. Οπότε ήταν λογικό για αναμενόμενο να αυτό το πρόβλημα να δημιουργηθεί μόνο για την πόλη των Σερών. Αλλά στις τμήματα της περιφέρειας δεν έχουμε κανένα πολύ πρόβλημα. Υπάρχουν διαθέσεις με ραντεβού. Οι πολίτες εξυπηρετούνται σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Θα μπορούσε κάποιος ο οποίος είναι δημότης των Σερών και κατοικεί στις Σέρες να βγάλει την ταυτότητά του στο Σιδηρόκαστρο, στο Δήμο Μανώλη Παπά, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, όχι. Ο καθένας βγάζει εκδίδει ταυτότητα στον τόπο διαμονής του. Εκεί δηλαδή, εκεί που διαμένει και είναι το πιο ανεμόδιο αστυνομικό τμήμα. Εκεί βγάζει ταυτότητα. Απλά επειδή έχουμε και το θέμα ότι, ας πούμε, εγώ είμαι δημότης Δήμου Μανώλη Παπά, αλλά κάτοικος Σερών. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Η ισχύουσα νομοθεσία αναφέρει εκεί που είσαι μόνιμος κάτοικος, όχι σε ποιο δημότη ψηφίζεις. Τώρα αυτό είναι ένα άλλο βέβαια θέμα, γιατί κάθε μέρα έπρεπε να ψηφίζεις και να είσαι δημότης και που μένεις τουλάχιστον 2 χρόνια, όπως είναι για στο υπόλοιπο εξωτερικό. Αλλά η νομοθεσία λέει εκεί που είσαι κάτοικος ποιου δήμου, ποιου κυβερνήσεις είσαι κάτοικος, ποιο αστυνομικό δήμο αστυνομεύεται, εκεί που οφείλεις να βγάλεις την αστυνομία ταυτότητα. Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, μέχρι την Αλληστράτη, καθώς την Κυριακή είναι να πραγματοποιηθεί το έθιμο της λαμπαδιφορίας με αναμένες δάδες από τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Αγίου Αθανασίου Αλληστράτης. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, ο κύριος Βασίλης Παπαδόπουλος, να μας πει περισσότερα για αυτό το έθιμο. Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα σας, καλή Σαρακοστή. Καλησπέρα σας, κύριε Κώτα, καλή Σαρακοστή σε όλο τον κόσμο.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλυσπράτης το απόγευμα της Κυριακής, 24 Μαρτίου και ώρα 7 το απόγευμα, θα αναβιώσει για ακόμη μια φορά το έθιμο της λαπαδιφορίας. Με δάδες στα χέρια, παραμονές της εθνικής εορτής 25 Μαρτίου. Ως ανάμνηση του αντίστοιχου γεγονότος που συνόδευσε την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Mm-hmm. Να σημειώσουμε ότι το έθιμο έχει τις ρίζες του στην Ελληνική Επανάσταση και αποδίδεται στην πρώτη ανάσταση του έθνους, όπως ονομάστηκε η έναρξη της Επαναστάσεως του 1921 από τον παλαιόν πατρόν Γερμανό, την οποία γιόρταζαν με αναμένες λαμπάδες οι κάτοικοι της Δημητσάνας, τόπο καταγωγής του Μεγάλου Ιεράρχη. Ενώ για κατά τ' άλλους, οι δάδες χρησιμοποιήθηκαν για να διαδώσουν το μήνυμα της εξέργησης σε όλα τα χωριά. Το σημείο έναρξης θα ξεκινήσει από την εκκλησία του χωριού του Άγιο Αθανάσιο, με τη συμβολή της υπέροχης και μοναδικής φιλαρμονικής αλυσπράτης του Δήμου Νέα Ζύγνη, υπό την εποπτεία του κυρίου Κουντουρά Βασίλειου, που είναι και ο χωράφης μας. Θα κάνουμε την γύρα μέσα από τα στενά της αλυσπράτης και θα καταλήξουμε πάλι στο ίδιο σημείο, όπου θα σβήσουμε και τις βάδες. Κύριε Παπαδόπουλε, πληροφορηθήκαμε ότι η συμμετοχή στο συγκεκριμένο έθιμο του κόσμου εκεί από τους κατοίκους είναι μεγάλη. Συμμετέχουν μικροί και μεγάλοι στο έθιμο αυτό, ναι, έτσι δεν είναι? Είναι συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, όπως ειδικά όταν αναβιώνουμε ένα τέτοιο έθιμο που είχε πάρα πολλά χρόνια να γίνει. Εγώ όταν ήμουν μικρός το φτιάχναμε στο σχολείο, mm-hmm, τη δεκαετία του 1980, αλλά βέβαια με διαφορετικό τρόπο. Εσείς είστε μικρός μάλλον, εμείς το κάναμε με κουτάκια από μπογιές, ναι, βάζαμε μέσα πετρέλαιο, κατεβαίναμε από το σχολείο μέχρι την πλατεία του χωριού και σβήναμε στο ρέμα, πετούσαμε και σβήναμε τα κουτάκια αυτό με το πετρέλαιο. Και μετά από αρκετά χρόνια αναβιώσει και πέρσι, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι η τέταρτη χρονιά, συγγνώμη, κατά σειρά, λόγω των υγειονομικών μέτρων που έχουν προβληθεί το 2020-2021, ξέρετε, απαγορευόταν. Ναι, 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 λόγω κορονοϊού. Συγκεντρώσεις και τα λοιπά, λόγω κορονοϊού. Και εμείς θα το συνεχίσουμε. Εμείς είμαστε ένας σύλλογος που το Προεδρείο, που ο Πρόεδρος, που είμαι εγώ, και το ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ, είμαστε από 2017. Mm-hmm. Από την ώρα που αναλάβαμε, προσπαθούμε να διατηρήσουμε ό,τι έθιμο και να αναβιώσουμε ό,τι έθιμο υπάρχει στην περιοχή μας. Όπως έχουμε την Τσικνοπέμπτη, που είναι μοναδικό στην περιοχή των Σερών. Μην σας πω και στην Ελλάδα που καίμε τον ψήλο. Το κάψιμο του ψήλου. Αλυσπράτη. Το κάψιμο του ψήλου δεν γίνεται πουθενά αλλού. Γίνεται μόνο στην Αλυσπράτη. Φυσικά κάνουμε και τα κούλουμα. Φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος ήταν ενεργά συνδεδεμένος με το Δήμο και με την πρόεδρο του χωριού. Mm-hmm. Ανεβήκαμε στο λόγο του Αγίου Κωνσταντίνου και κάναμε τα κούλουμα. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν τρομερή. Από Σέρες, από Δράμα, από Καβάλα, είχαμε πάνω από 1500 άτομα. Άλλωστε, στις μέρες μας αυτά έχουν απομείνει τα ήθη και τα έθιμα, τα οποία, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, ως δραστήριο σύλλογος που είστε, τα αναβιώνετε τα έθιμα, κυρίως, και όχι μόνο. Κύριε, μήπως τελικά οι ρίζες είναι καλά ριζωμένες? Μήπως οι μνήμες λαμβάνουν δράση? Mm-hmm. Μήπως, λέω εγώ τώρα. Είναι τα ερωτήματα αυτά τα οποία θέτεται και έχει ενδιαφέρον. Αυτό φαίνεται και από τη συμμετοχή του κόσμου, έτσι, κύριε Παπαδόπουλε? Φυσικά. Η ανταπόκριση υπάρχει, υπήρχε και θα υπάρχει. Και το θετικό είναι ότι ακολουθούν και οι νέοι. Όχι στο σύνολό τους, αλλά σιγά σιγά πιστεύω ότι και αυτοί θα ακολουθούν και θα συνεχίσουν αυτά τα έθιμα. Γιατί δεν θα είμαστε πάντα εμείς. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, οπότε και λοιπόν... χωρίς πολιτισμό, χωρίς αναβίωση των εθιμάτων, δεν υπάρχει. Οπότε την Κυριακή το απόγευμα στην Αλυσπράτη. Στις 7 η ώρα το απόγευμα στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου Αλυσπράτης. Θα ξεκινήσουμε μαζί με τη Φιλαρμονική Αλυσπράτης το έθιμο της αναβίωσης, της πρώτης ανάστασης του έθνους, για να διαβώσουμε το μήνυμα της Επαναστάσεως του 1921. Ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία και πάντα τέρχια, έτσι, για τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής σας. Ευχαριστούμε το δίκτυο για το βήμα που μας έδωσε σήμερα. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Επίσης.
Πολλά είναι, κυρίες και κύριοι, τα προβλήματα που υπάρχουν στους δρόμους των Σερών, τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά. Καθημερινά στο δρόμο βρίσκεται ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας του Δήμου, ο κ. Γιώργος Καδής, σε συνεργασία με τα συνεργεία και τις υπηρεσίες, όπου προσπαθούν να βουλώσουν τρύπες σε σημεία της πόλης αλλά και των χωριών, όπου δεν έχουν γίνει ακόμα διανοίξεις και οι δρόμοι είναι με χώμα. Καθημερινά στο δρόμο βρίσκεται ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας Γιώργος Καδής με συνεργεία της υπηρεσίας του, όπου και προσπαθούν να βουλώσουν τρύπες σε σημεία της πόλης αλλά και των χωριών, όπου δεν έχουν γίνει ακόμη διανοίξεις και οι δρόμοι είναι ακόμη με χώμα. Ένα τέτοιο σημείο είναι στην οδό Μακεδονομάχων, όπου σήμερα συνεργεία της υπηρεσίας βρέθηκαν εκεί για να ρίξουν χαλίκι 3α, ώστε ο δρόμος τουλάχιστον να περπατιέται και να μην προκαλεί προβλήματα στους οδηγούς. Κάτι αντίστοιχο έγινε τις προηγούμενες ημέρες και στο πάρκινγκ δίπλα από το γήπεδο του Πανσεραϊκού. Βέβαια, η λύση αυτή είναι πάντα εφήμερη και σαφώς θα χρειαστεί μελλοντικά στους δρόμους τουλάχιστον να πέσει άσφαλτος. Αυτά τα κομμάτια που μας βλέπουν, που δουλεύουμε εμείς σαν τεχνική, μας τα δίνει η τεχνική υπηρεσία. Η τεχνική υπηρεσία κάνει την έρευνά της, κάνει τη μελέτη, ξέρει τα σημεία που δεν μπορούν να γίνουν διανοίξεις είτε ασφαλτοστρώσεις λόγω ότι δεν υπάρχει τακτοποίηση με τους οικοπεδούχους και μας τα δίνει και εμείς τα δουλεύουμε. Ρίχνουμε το 3α όπως λέτε, πήγαμε το λατομείο, έχει κάνει τη σύμβαση η τεχνική υπηρεσία, παίρνουμε το υλικό και στρώνουμε κατά διαστήματα. Εδώ στο γήπεδο, αν πάτε εκεί, ρίξαμε απέναντι από την αστυνομία, στην οδός Νικομιδίας ρίξαμε. Έχουμε ένα κομματάκι τώρα στο τέτοιο, στο Μητρούς είναι γύρω στα 10 μέτρα, 100 τετραγωνικά δηλαδή, 10 μέτρα όταν ακούει άλλος μην νομίζει είναι μόνο 10 μέτρα, τετραγωνικά είναι 100 ας πούμε. Ναι, αυτά όμως τώρα άμα ρίξει 2-3 βροχές δεν θα αρχίσουν να φεύγει το υλικό. Ναι, είμαστε αναγκασμένοι να ξαναρθούμε πάλι. Μέχρι να τελειώσει αυτή η διαδικασία, η διάνοιξη εδώ πέρα για να μπορέσουμε να γίνει. Πολλά χρόνια έτσι, δηλαδή δεν είναι τώρα από τον κύριο Αγγελίδη, είμαι σας πω και πιο πριν έτσι κατάσταση. Ναι, μάλλον δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι θέμα έχει εδώ. Λογικά με τους οικοπεδούχους έχει κάποιο θέμα και δεν γίνεται. Και ένας να μην έχει τακτοποιήσει αυτό που πρέπει με τη Δημαρχία, δεν μπορεί να στρωθεί άσφαλτος εδώ. Άρα πρέπει και εδώ λίγο στην περιοχή να το δουν για να στρωθεί άσφαλτος, ώστε να έχουν και αυτοί το δρόμο που τους αξίζει τους ανθρώπους. Ναι. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Τώρα μην κουρδευόμαστε, ας πούμε. Θα έπρεπε αυτό να ήταν τελειωμένο εδώ πέρα. Κεντρικό σημείο είμαστε έτσι. Αλλά δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Και οι διανοίξεις κάνουν. Θα δούμε. Πάντως για αρχή τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Μια και είμαστε καινούργια δημοτική αρχή. Να πενιφτούμε και λίγο που λέει. Εντάξει. Είστε κάθε μέρα στον δρόμο. Ναι, υπομονή, ναι, υπομονή. Σιγά σιγά δουλεύοντας θα έρθει και το ανάλογο αποτέλεσμα. Έχουν ήδη ξεπεράσει κάθε προσδοκία οι μέχρι αυτή τη στιγμή συμμετοχές στον αγώνα Μπέλες Historic Trail που διοργανώνεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο νέο Πετρίτσι του Δήμου Συνδικής. Μετά την επιτυχία των δύο προηγούμενων χρόνων, η διοργάνωση διευρύνεται χρονικά κατά μία ημέρα, συμπεριλαμβάνοντας νέους αγώνες που θα δώσουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να απολαύσουν μοναδικές δρομικές εμπειρίες που συνδυάζουν ταχύτητα και αγώνες σε ένα από τα πλέον πανέμορφα και ιστορικά βουνά της Ελλάδας. Τις 300 έχουν φτάσει μέχρι τώρα οι συμμετοχές στον αγώνα Μπέλες Historic Trail που διοργανώνεται για τρίτη συνεχή χρονιά στις Σέρες και πιο συγκεκριμένα στο νέο Πετρίτσι. Ο αγώνας θα γίνει στις νοτιοανατολικές πλαγιές του Μπέλες που αποτελεί φυσικό σύνορο με τη γειτονική Βουλγαρία. Η διοργάνωση στόχο έχει την ανάδειξη του φυσικού και ιστορικού πλούτου της οροσειράς του Μπέλες στο βόρειο άκρο των Σερών. Είναι η τρίτη χρονιά που διοργανώνεται ο αγώνας Μπέλες Historic Trail. Φέτος έχουμε και το πεντάρι. Είναι στο σύνολο 4 αγώνες, ο παιδικός, 22 χιλιόμετρα, 8 και 5. Θα γίνει ένα διήμερο εκπλήξεων. Μετά την επιτυχία των προηγούμενων δύο χρόνων, η διοργάνωση διευρύνεται χρονικά κατά μία ημέρα, συμπεριλαμβάνοντας νέους αγώνες που θα δώσουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να απολαύσουν μοναδικές δρομικές εμπειρίες που συνδυάζουν ταχύτητα και αγώνες trail σε έναν από τα πλέον πανέμορφα και ιστορικά βουνά της Ελλάδας. Ένας αγώνας full to full, ναι, με το γνωστό full to full του νέου Πετριτσίου. Περιμένετε πολλές συμμετοχές? Γύρω στα 300 άτομα περιμένουμε, κάπου εκεί. Περισσότερα από πέρσι? Ναι, περισσότερα φέτος, ναι. Και 27 και 28 Απριλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Πετριτσίου υπόσχεται και φέτος μια άρτια διοργάνωση σε ασφαλή και πανέμορφα μονοπάτια, με ζεστή υποδοχή,
όμορφα χαμόγελα και μοναδική φιλοξενία. Τον αγώνα Μπέλες Historic Trail στηρίζει η Αντιπεριφέρεια Σερών και ο Δήμος Συντικής. Έναν αγώνα που είχε μεγάλη επιτυχία, αλλά μπορεί να ανέβει κι άλλο. Ελπίζω και εύχομαι να είμαι κι εγώ ένας από αυτούς που θα τρέξουν στις μικρές κατηγορίες, όχι στα πολλά χιλιόμετρα. Τα υπόλοιπα ας τα πούν οι διοργανωτές. Η Περιφερειακή Ενότητα Σερών θα είναι παρούσα. Εμπράκτος, παρούσα όσον αφορά την βοήθεια στην εκδήλωση αυτή που πραγματικά αξίζει και καλό όλους τις ΣΕΡΕΣ και τους ΣΕΡΕΣ να συμμετέχουν, αλλά θα έχουμε και συμμετοχή. Δεν ξέρω αν θα τρέξει και η κυρία Σαμαρά. Όχι, παρακαλώ. Θα τρέξετε, γιατί στο λιθότοπο τρέξατε. Έτρεξα, ναι, τα 7 χιλιόμετρα. Όταν λέω, ελπίζω να έχω τη δυνατότητα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, κύριο Κώτα, σας το στέλνω πίσω. Ελπίζω και εύχομαι δεξιά μου ή αριστερά μου να κάθεται ο κύριος Κώτας, που είναι νεότερος μου, και να τρέξουμε μαζί. Μερικώς νεφελώδης θα είναι για αύριο ουρανός της αίρεσης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 19 βαθμούς. Στην Δράμα από 2 έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία. Σε Καβάλα και Ξάνθη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς. Στην Κομωτίνη από 4 έως 14 βαθμούς. Στην Αλεξανδρούπολη από 6 έως 13. Και στην Οριστιάδα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 14 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που εμπιστευτήκατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.